Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε εδώ στο γήπεδο της Προοδευτικής μετά τη λήξη του παιχνιδιού Καραβάς ΑΟΠ Ηλίου. Ο Καραβάς με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο ανέτρεψε το σβάρος του σκορ και κέρδισε με 3-2. Μαζί μας έχουμε τον coach του Καραβά, Γιώργο Αντωνόπουλο. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αγχωτική νίκη με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Δείξατε χαρακτήρα, coach. Θέλω καταρχάς να ευχηθώ καλή επανέναρξη σε όλες τις ομάδες, να έχουν όλη η υγεία, γιατί είναι το πιο σημαντικό αγαθό, και με αυτές τις συνθήκες γίνεται ακόμα πιο περίεργη η κατάσταση. Άρα εύχομαι όλα τα παιδιά, όλοι οι προπονητές, όλοι οι ειδικούντες, όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό ειδικά και τον αριστεχνικό αθλητισμό, να είναι υγιείς. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, να πω ότι ξεκινήσαμε με το δεξί και ήταν μια σπουδαία νίκη για την ομάδα. Ο τρόπος που ήρθε είναι συγκλονιστικός και θα μας δώσει μεγάλη ψυχολογική ένεση να δώσουμε, να πω έτσι, μια τρομερή προσπάθεια από τα παιδιά στο δεύτερο ημίχρονο που δεν τα παρατήσαμε και με κάνει διπλά χαρούμενο. Βοήθησαν και οι αλλαγές οι δικές σου, coach. Του Μπιλίβαση και του. Κάποιες φορές οι αλλαγές μπορεί να βοηθήσουν ή μπορεί να μην βοηθήσουν. Αυτό πάντα ο προπονητής παίρνει ένα ρίσκο και κρίνεται μετά το τέλος του παιχνιδιού. Σήμερα βοήθησαν, αύριο αν δεν βοηθήσουν μπορεί να μην είμαι καλός προπονητής. Έτσι είναι αυτά. Εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Εγώ στέκομαι στη διάθεση που δείξαν όλα τα παιδιά, γιατί μέσα στο παιχνίδι δεν υπήρξαν μόνο οι αλλαγές, υπήρξαν και τα παιδιά που ξεκίνησαν το παιχνίδι. Και πραγματικά η προσπάθεια που έκαναν ήταν συγκλονιστική και χαίρομαι πάρα πολύ, όχι μόνο για τους τρεις βαθμούς, αλλά και για τον τρόπο που ήταν αυτοί οι τρεις βαθμοί. Υπάρχουν παράπονα από τη δεξιά για το πέναλτι? Όχι, εντάξει, δεν θέλω να σταθώ σε αποφάσεις των διαιτητών. Δεν το έχω κάνει ποτέ, ούτε σήμερα θα το κάνω. Μπορεί πάνω στο παιχνίδι να υπάρχει κάποια ένταση και από εμάς, γιατί είμαστε κι εμείς, όπως και οι ποδοσφαιριστές, σε μεγάλη υπερένταση. Μπορεί να ξεφεύγουμε κι εμείς λίγο. Όμως δεν θέλω να σχολιάσω ποτέ τις αποφάσεις των διαιτητών, γιατί δεν είμαι αρμόδιος και δεν είμαι αυτός που θα κρίνει τους διαιτητές. Δύο γκολ και ο αρχηγός, ο Παναγιώτης Ατματζίδης. Και αυτό είναι σημαντικό, ότι ο Παναγιώτης θα ανέβει ψυχολογικά, πιστεύω, με αυτά τα γκολ. Αλλά σημασία δεν έχει ποιος τα έβαλε, σημασία έχει ότι η ομάδα κατάφερε και έκανε μια σπουδαία ανατροπή. Άρα μπήκατε με το δεξί, πήρατε ψυχολογία. Ο πρώτος τελικός τον κερδίσατε. Όπως το είπατε πολύ σωστά και αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, ο πρώτος τελικός. Εγώ είμαι αυτός που θα πρέπει να είμαι υπεύθυνος, να κρατήσω τα παιδιά προσγειωμένα, ισορροπημένα, γιατί αυτή την περίοδο το μόνο που μπορούμε να δούμε είναι σκαμπανεβάσματα στην αποδοσή μας. Εγώ πρέπει να είμαι αυτός που θα τους προσγειώσω και θα προσπαθήσω η ομάδα μας να έχει σταθερότητα. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όποια ομάδα θα έχει σταθερότητα στην αποδοσή της, πιστεύω είναι και αυτή που θα πάει πιο κοντά στο στόχο της. Όποια ομάδα έχει σκαμπανεβάσματα, μπορεί να ξεφύγει από το στόχο της. Θα τα καταφέρει ο Καραβάς ως νεοφώτιση στη ΓΑΜΑ Εθνική? Έχω ξαναπεί στο παρελθόν ότι είμαι πολύ αισιόδοξος. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτά τα παιδιά. Δεν θα υπήρξε λόγος να ήμουν εδώ αν δεν πίστευα σε αυτά τα παιδιά. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα με την ομάδα. Αλλά από όλους θέλει χρόνο, θέλει υπομονή και δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλουν τον χρόνο τους. Και εμείς ακόμα δεν είμαστε ούτε στα μισά. Πιστέψτε με, δεν είμαστε ούτε στα μισά. Συγχαρητήρια, coach. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.